Μισή ώρα πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Φαλήρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, 300 φύλαθλοι του ΠΑΟΚ ήλθαν στην Αθήνα χωρίς εισιτήριο. Η αστυνομική διεύθυνση του Πειραιά, με ευθύνη της και μετά από εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τους έβαλε στη θύρα 12. Σε αυτή τη θύρα είχαν εισιτήριο φύλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλες θύρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει η ανταλλαγή υβριστικών συνθημάτων μεταξύ των φυλάθλων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, που κατέληξαν στα έκτροπα. Τα ΜΑΤ κινήθηκαν στην αρχή προς την πλευρά των φυλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί η ατμόσφαιρα και να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο φύλαθλοι από την θύρα 7, που επί 25 περίπου λεπτά πετούσαν αντικείμενα στους φυλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθετα και αυτοί με αντικείμενα. Όπως μας πληροφόρησε ο αστυνομικός μας συντάκτης Πάνος Σόμπολος, από τα επεισόδια υπήρξαν 15 τραυματίες, ενώ έγιναν 8 συλλήψεις. Να σημειώσουμε ότι από τα επεισόδια τραυματίστηκαν και 6 αστυνομικοί, από τους οποίους ο ένας χρειάστηκε να παραμείνει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας για νοσηλεία. Τα επεισόδια τελείωσαν 7 λεπτά πριν από τις 3, ενώ το παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ άρχισε με 14 λεπτά καθυστέρηση. Αυτό το τελευταίο γεγονός έδωσε και το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να υποστηρίξει ότι θα υποβάλει ένσταση για αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα. Είμαι εναντίον του συνόλου, αλλά ίσον με μερικών επικεφαλής εκεί που πήραν ορισμένες αποφάσεις, οι οποίες δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου, σωστές. Ποιες ήταν αυτές? Έφτασαν στο στάδιο περίπου 300 άτομα οπαδοί του ΠΑΟΚ με το τρένο, οι οποίοι περισσότεροι δεν είχαν καθόλου εισιτήρια. Ο επικεφαλής εκεί της αστυνομίας θεώρησε σωστό να τους βάλει μέσα στη θύρα 12 χωρίς εισιτήρια. Γιατί? Για να κάνει κοινωνική πολιτική ή για να δημιουργηθούν επεισόδια? Ένα από τα δύο. Άρα η ενέργεια αυτή του επικεφαλής δεν ήταν σωστή. Αφού βεβαίως την προηγουμένη είχε ο επικεφαλής των συνδέσμων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα έρθει σε επαφή με τον κύριο Μακρύ Παναγιώτη, υποδιευθυντή Πειραιός, και ζητούσε εισιτήρια. Και ο επίσημος ΠΑΟΚ ειρνήθη να του δώσει, διότι ήξερε ότι αυτοί θα δημιουργήσουν επεισόδια. Παρόλες λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, παρόλο το ότι τι είχε συμβεί, που έπρεπε να το γνωρίζει ο κύριος αυτός που ήταν επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων εκεί, τους έβαλε μέσα χωρίς εισιτήρια. Διανοείστε, αυτό ήταν εγκληματικό αφενός. Και αφετέρου δεν είχε κανένα δικαίωμα να βάλει οποιοδήποτε χωρίς εισιτήρια. Όταν λοιπόν τους έβαλε μέσα, οι κύριοι αυτοί ήρχισαν να προκαλούν τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Με αποτέλεσμα και εκείνοι το ανταπέδωσαν. Το ανταπέδωσαν. Και εκεί λοιπόν η αστυνομία, αντί να κρατήσει την ψυχραιμία της και να μπει ανάμεσά τους και το όλο επεισόδιο να είναι μόνο φραστικό, χωρίς κανένα τουλάχιστον οπτικό λόγο, επετέθησαν εναντίον τους με τα ρόπαλα και τις ασπίδες. Με αποτέλεσμα, άλλο ένα βασικό λάθος που συνέβη. Και εκεί είναι υπεύθυνο το στάδιο. Η πόρτα της θύρας 7 ήταν ακλείδωτη. Άμα θα δείτε το βίντεο, το δείχνει ξεκάθαρα. Ήταν ακλείδωτη, την ανοίξαν. Ποιος την άνοιξε? Και όλος αυτός ο κόσμος της θύρας 7 πήγε να βοηθήσει τους υπολείπους. Βλέποντας οι αστυνομικοί αυτό το αποτέλεσμα, φύγανε και πήγανε στις ξέδρες που ήταν οι παοξίδες. Δηλαδή δεν έπρεπε η αστυνομία να χάσει εκεί την ψυχραιμία της. Πριν από λίγες μέρες είχατε δηλώσει ότι τα επεισόδια που γίνονται στον Ολυμπιακό υποκινούνται από ορισμένους. Και μάλιστα είχατε επικηρύξει αυτούς τους ορισμένους σε εισαγωγικά.
Αυτή η δήλωσή σας έχει καμία σχέση με τα χθεσινά επεισόδια? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες.